Πυράκη Μαρία, ακούω και ξανακούω ότι έχει κλείσει η ψαλίδα, ότι έχουν μειωθεί δηλαδή οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στη μία πλευρά τους δανειστές, τους τροϊκανούς και την δική μας, την πλευρά, την ελληνική πλευρά. Και αναρωτιέμαι ποιος θα πληρώσει στο τέλος το λογαριασμό. Και το δεύτερο που επίσης μου κάνει εντύπωση, και γιατί νομίζω ότι εγείρει πολλές υποψίες, είναι αυτή η συνεχής καθυστέρηση, διότι όσο ο χρόνος συρρυκνώνεται, τόσο δυσκολεύει η θέση της ελληνικής πλευράς. Και πάντως, όλοι είπαμε και χτες, ότι υπάρχει πια πάνω στο τραπέζι πρόταση του Οικονομικού Επιτελείου προς την Τρόικα να περιοριστούν οι δαπάνες του ελληνικού δημοσίου κατά 800 εκατομμύρια ευρώ με περικοπή από τις συντάξεις του ΟΓΑ. Αυτό πολύ απλά μεταφράζεται ότι αν περάσει αυτή η πρόταση, δώρα για τον ΟΓΑ τέλος. Σημείο που είναι εκτός συμφωνίας των πολιτικών αρχηγών με βάση το πακέτο. Δεύτερη πρόταση από το Οικονομικό Επιτελείο. Να αυξηθεί η μείωση των συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ κατά 5%. Επίσης εκτός συμφωνίας των πολιτικών αρχηγών με τον Πρωθυπουργό. Μιλάω για την πρόσφατη συμφωνία, για αυτή που ενέκρινε το πακέτο. Η εικόνα που υπάρχει τώρα από πηγές του Οικονομικού Επιτελείου λέει ότι είναι πολύ κοντά με την Τρόικα στο πεδίο των δαπανών. Φαίνεται πως υπάρχει ακόμη απόσταση στην εκτίμηση των εσόδων. Η συζήτηση για τις ρήτρες θα ξεκινήσει αύριο. Φαίνεται πως οι ρήτρες προχωράνε. Σας θυμίζω εκείνη τη συμμετρική ρήτρα. Αν τα πάμε καλύτερα, δεν θα πάρουμε μέτρα. Αν τα πάμε χειρότερα, θα πάρουμε οριζόντια μέτρα. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν μία πολιτική αίρεση. Ο κύριος Τουρνάρας πρέπει να πάει τη Δευτέρα στο Eurogroup και να παρουσιάσει ένα πακέτο. Ποιο θα είναι αυτό το πακέτο? Αύριο είναι Παρασκευή. Ακόμη και αν καταλήξουν οι συζητήσεις με την Τρόικα, θα πρέπει το πακέτο αυτό να εγκριθεί από τους πολιτικούς αρχηγούς για να έχει ο Υπουργός Οικονομικών την πολιτική νομιμοποίηση της τρικομματικής κυβέρνησης για να το παρουσιάσει αυτό ως απόφαση της κυβέρνησης. Μαρία, ο Πύχης τώρα είναι στη Σύνοδο Κορυφής και δεν ξέρω και αν θα αναθεωρηθεί και πάλι για πολλωστή φορά. Να σε ευχαριστήσω. Πάμε ξανά στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Έχουμε μια τραγική είδηση.